Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ένα νέο μνημόνιο για την χώρα μας είναι αναπόφευκτο, δήλωσε στο insider.gr και στη Βάσο Αγγελέτου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου Τέτα. Πράγματι, ο κ. Παπακωνσταντίνου μίλησε για το χθες και το σήμερα. Ξεκινώντας από την αποτίμηση, κατά τη γνώμη του, τη συμφωνία που υπεγράφει στο περασμένο Eurogroup. Ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν αποτυχία της κυβέρνησης που δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει σε συμφωνία με τους δανειστές πιο εξειδικευμένα μέτρα, έστω λίγο πιο εξειδικευμένα σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους, τα οποία ζητούν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και αυτό σημαίνει βασικά ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να βγει στις αγορές τουλάχιστον όσο γρήγορα θα έπρεπε. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του επόμενου προγράμματος, σίγουρα δεν αναμένεται να ενταχθεί σύμφωνα με τον κύριο Παπακωνσταντίνου φέτος, το 2017, όμως και να συμβεί συμβολικά εντός του επόμενου έτους, όσο διαρκεί βέβαια και το πρόγραμμα του QE, είναι πάλι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να το αξιοποιήσει η χώρα, γιατί τελειώνοντας τον Αύγουστο του 2018 το πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθεί ξανά στους δανειστές της για χρηματοδότηση, υπογράφοντας μια νέα συμφωνία. Η νέα αυτή συμφωνία μπορεί να ονομαστεί μνημόνιο, μπορεί να ονομαστεί πιστωτική γραμμή. Όμως, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κύριο Παπακωνσταντίνου, θα είναι ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσο θα μπορέσει να το σηκώσει θα φανεί. Δηλαδή, θεωρεί ότι θα αποτελέσει το επόμενο καλοκαίρι ένα σημείο καμπής, που παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαντλήσει την τετραετία, παρόλα τα λάθη και τις αδυναμίες που έχει, όπως ο ίδιος λέει. Ωστόσο, δεν αποκλείει ο Αλέξης Τσίπρας να πάει την χώρα να την οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Πόσο αποτιμά τη δική του θητεία στην κυβέρνηση Παπανδρέου? Ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν Υπουργός Οικονομικών, όπως ξέρουμε, τα έτη 2009-2011 που υπεγράφει και το πρώτο μνημόνιο της χώρας. Θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λήφθησαν ήταν δύσκολες, οδυνηρές, κόστησαν πάρα πολύ στην παράταξη του Πασόκ και στον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου. Ωστόσο, ήταν αναπόφευκτες, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να γίνουν περισσότερες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις από την κυβέρνηση Παπανδρέου και να μην δοθεί το βάρος σε φοροεισπρακτικά μέτρα. Ο ίδιος θεωρεί ότι ναι, μεν θα μπορούσαν, όμως ήταν δύσκολο στις δεδομένες συνθήκες της ακραίας διόρθωσης και προσαρμογής της χώρας να ληφθούν επιπλέον διαρθρωτικά μέτρα.